Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σχέδιο προκαταβολικής πληρωμής φόρων, πληρωμή δηλαδή ένφια και φόρο εισοδήματος με το μήνα, επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά μοιάζει με αυτό που έχουν όλοι οι μισθωτοί, με τη διαφορά ότι θα ισχύει πλέον για το σύνολο των φορολογουμένων. Όπως δηλαδή οι μισθωτοί πληρώνουν την προκαταβολή του φόρου κάθε μήνα αφαιρείται από το μισθό τους και στο τέλος του χρόνου, όταν γίνεται υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, κατά κανόνα έχουν ελάχιστη και μηδενική επιβάρυνση. Κάτι τέτοιο επιδιώκει να κάνει το οικονομικό επιτελείο και φαίνεται ότι έχει συμφωνηθεί και για το σύνολο των φορολογουμένων. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα υπολογίζεται με βάση τα εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς. Οπότε θα προκύπτει ένας φόρος, ο αναλογών φόρος με βάση τα εισοδήματα προηγούμενα. Αυτό θα σπάει σε 12 ισόποσες δόσεις, άρα θα πληρώνει κάποιος ανά μήνα. Με τη διαφορά ότι όταν θα γίνεται η καθάριση φορολογικών δηλώσεων το καλοκαίρι, αν προκύπτει επιπλέον επιβάρυνση, αυτή θα επιμερίζεται στους επόμενους 6 μήνους, τελευταίους 6 μήνες του χρόνου. Αν προκύπτει λιγότερο, μικρότερο ποσό, αυτό θα αφαιρείται από τις εισφορές των επόμενων μηνών ή θα συμψηφίζεται με άλλες οφειλές. Αυτό σκοπεύει το Υπουργείο Οικονομικών να το κάνει τόσο για τον ένφια όσο και για το φόρο του εισοδήματος, σε μια λογική να έχει μια σταθερή εισπραξιμότητα φόρων όλο τον χρόνο. Η λογική είναι αφενός να μπορεί να προεισπράττει χρήματα, αφετέρου να μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα πέφτουν μαζεμένα πάρα πολλά χρήματα που πρέπει να δώσει φορολογούμενοι, πάρα πολλές επιβαρύνσεις στο τελευταίο τρίμηνο τετράμινο, όπως γίνεται συνήθως, που πέφτουν μαζί ο ένφια, πέφτουν μαζί ο φόρος εισοδήματος, πέφτουν και τα τέλη κυκλοφορίας και κάποια στιγμή σε 3 μήνες καλείσαι να πληρώσεις πάρα πολλά χρήματα και έτσι βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά ληξιπρόθεσμα. Αυτό βέβαια την πρώτη χρονιά που θα δημιουργηθεί θα προκαλέσει πρόβλημα, καθώς θα συμπέσουν οι φόροι της προηγούμενης χρονιάς με τους καινούριους και κάποια στιγμή θα βλέπεις σε ένα μήνα να πληρώνεις διπλά χρήματα. Όμως μετά έχει μια λογική ότι θα μπορεί να υπολογίσει σε μηνιαία βάση τι θα πληρώσεις. Προφανώς υπάρχει θέμα σε περιπτώσεις που υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στα εισοδήματα χρόνο με το χρόνο. Για παράδειγμα, αν κάποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας, που τη μια χρονιά κάνει ένα πολύ καλό γύρο, βγάζει κάποια χρήματα. Και την επόμενη δεν ήταν. Και την επόμενη χρονιά θα πρέπει να πληρώσεις φόρο για την. Με βάση την προηγούμενη, όχι, όχι για τα εισοδήματα, αλλά με βάση την προηγούμενη, που μπορεί όμως εκείνη η χρονιά να μην σου έχει πάει, καθόλου καλά. Οπότε αυτό σίγουρα θα δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Δεν ξέρω αν σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχουν κάποιες δικλείδες του τύπου να μην μπορεί να είναι διπλάσιος ή τριπλάσιος από την προηγούμενη φορά. Είναι ένα σχέδιο βέβαια το οποίο μένει να δούμε πότε και αν θα εφαρμοστεί και τι αντιδράσεις θα προκαλέσει.